το ταξίδι των προσφύγων, των Σύρων προσφύγων συγκινεί όλο τον κόσμο, όλο το, και κυριολεκτικά τον κόσμο. Μένεται συγχρόνως εκεί ένας πόλεμος που μας αφορά όλους. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συγκλονισμένοι παρακολουθούσαμε όλο το καλοκαίρι αυτό το κύμα των εκατομμυρίων, εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή θα τα πούμε και στη συνέχεια. Επίσημα άκουσα αριθμούς μόλις τώρα γύρω στα 6 και εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες εκτός Συρίας. 8 εκατομμύρια εντός μετακινήθηκαν. Η καταστροφή είναι δίχως προηγούμενο, φαίνεται ασυγκίνητη η διεθνής κοινότητα. Ο καθένας και τα δικά του προβλήματα, η Ευρώπη παράλυτη. Εδώ μαζί με Σύρους που ήρθαν για να μας πούν από πρώτο χέρι αυτά που ακούν από τους συγγενείς, από τους φίλους τους. Να καλωσορίσω ένα προς ένα και αρχίζοντας από τον κύριο Ζήνο Νατζάρα, που είναι διεθνολόγος, θα μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τα κατονόμαστα και τα καταλαβίστικα. Γιατί υπάρχει πραγματικά μια συγκεκαλυμμένη σιωπή. Δηλαδή, για πρώτη φορά αντελήφθηκα ότι δεν είχαμε ροή ειδήσεων, κύριε Τζάρα. Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις, αλλά επειδή η κατάσταση στη Συρία είναι πολύ ρευστή, υπάρχει η σύγκρουση όπως είπατε, είναι πολύ επικίνδυνο για τα διάφορα πρακτορία να πηγαίνουν στη Συρία. Είναι λίγοι αυτοί που ρυψοκινδυνεύουν και πάνε και γράφουν κάποιες αναφορές. Από εκεί και πέρα μαθαίνουμε διάφορα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν είναι και πάντοτε αξιοπιστά, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, να καλωσορίσω και τον κύριο Μυρό, τον κύριο Ατάση και τον κύριο Αμπάρα, που είναι μέλη της κοινότητάς μας εδώ και χρόνια από τη Συρία, κατοικούν στην Κύπρο. Ίσως να έχουν περισσότερες πληροφορίες, δίχως άλλο έχουν. Βεβαίως και θα δεχθούμε τα δικά σας τηλεφωνήματα και να πω ότι αυτή η εκπομπή μαζί εδώ θέλουμε να κρατήσουμε μια γραμμή επικοινωνίας ανοιχτή μαζί σας, αφενός για την δική σας πολύτιμη μαρτυρία που θα έχουμε απέναντι από τον ειδικό, και αφετέρου θέλουμε μαζί να προβληματιστούμε με απλότητα, όχι απλοϊκότητα, αλλά απλότητα, σε αυτά τα θέματα που μας αφορούν όλους. Γιατί θα φτάσει κάποια στιγμή που θα πρέπει ως ψήφος να πάρουμε μία θέση, αλλά και ως κατανόηση, αν θέλουμε να γράψουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Να αρχίσω από τον κύριο Αμπάρα, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Σύρων Διασποράς, και να ακούσω λίγο έτσι αυτά που έχει να μας πει σχετικά με ένα πόλεμο άνευ προηγουμένου. Ο Συριακός λαός επαναστάθησε για την ελευθερία και για την δημοκρατία και για μια καλύτερη ζωή. Το δικτατορικό καθεστώς της Συρίας αντιμετώπισε την ελληνική επανάσταση με υπερβολική βία, με την σιωπή της διεθνούς κοινότητας. Μισό λεπτό. Αφήστε αυτά που γράψατε. Θα τα βγάλουμε πέρα με τα ελληνικά. Τα ελληνικά σας είναι θαυμάσια. Λοιπόν, εσείς γεννηθήκατε Συρία. Μάλιστα. Ποια ηλικία ήρθατε Κύπρο? 25 χρονών. Εκεί μέσα ήταν τότε, ήσασταν επαναστάτης? Όχι. Τι ήσασταν και φύγατε? Τι έγινε? Απλά δεν είχαμε το περιβάλλον για την ελευθερία, για την δημοκρατία. Δεν μπορούσαμε να μεγαλώσουμε όπως θέλουμε. Επειδή είχε δικτατορικό καθεστώς. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, κάποιος σας έλεγε σιωπάτε, κάποιος έκλεβε τα χρήματά σας, τι συνέβαινε? Δεν μπορούσαμε να έχουμε κόμμα που θέλουμε. Ναι. Απαγορεύεται να έχουμε πολύ κομματάκι. Ναι. Και δεν μπορούσαμε να ζήσουμε τη ζωή μας και την πολιτική μας και να ψηφίζουμε άνθρωποι που θέλουμε. Τώρα, εσείς φύγατε, έχετε οικογένεια που μένει στη Συρία? Μάλιστα. Πού, σε ποια πόλη? Χόμς. Και τι συμβαίνει εκεί σήμερα? Χόμς διαλύθηκε. Διαλύθηκε. Ναι. Οι γονείς σας είναι εκεί? Μερικοί εκεί, μιλάμε για μια αδελφή και άλλοι εκτός. Πατέρας, μητέρα? Εδώ στην Κύπρο, πατέρας μου. Αδερφές μου πήγαν άλλες χώρες, αδέρφια μου άλλες χώρες. Είχανε χρήματα και μπόρεσαν να ταξιδέψουν, φύγαν νωρίς? Εντάξει, είχε μερικοί που δεν μπορούσαν να πάρουν τα χρήματα. Φύγαν με το βομβαρισμό που έγινε. Ναι. Και φύγαν από τις ρούχα τους.
Πήγαν άλλες πόλεις πρώτα, μετά φύγαν εκτός. Πήγαν Αιγύπτο, πήγαν η Τουρκία, πήγαν Λεβανόν. Με αυτούς τους επιτίδιους που τους έπαιρνα με τα φουσκωτά, με αυτούς έφυγαν. Ναι, ναι, ναι. Με αυτούς έφυγαν. Ναι, ναι. Και πόσα πλήρωσαν για να φύγουν? Εξαρτάται που... Πού πήγαν? Ας πάρουμε μία αδερφή. Εντάξει, μία αδερφή έρθε στην Κύπρο, πλήρωσε για να έρθει στην Κύπρο, παράδειγμα, 4.000 ευρώ. Και δίχως ρούχα, δίχως τίποτε? Με μία μικρή βαλίτσα. Τα πράγματα τι σε... Όλα έμεναν στην Χόμς. Δεν ξέρει τι έγιναν εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει τίποτα. Σίγουρα. Πώς αντιδρά αυτή η αδερφή? Δηλαδή, τι λέει? Δύσκολα. Εμείς ζήσαμε την προσφυγιά από την κατεχόμενη Κύπρο στην ελεύθερη Κύπρο και πονάει κάθε μέρα η ψυχή μας. Εσείς 6 εκατομμύρια, 6 περισσότερα εκατομμύρια φύγατε από τη Συρία. Αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται η Συρία. Ποια είναι τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων? Πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι απέραντος ο πόνος. Κλάματα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να... μόνο να σκεφτείς το σπίτι σου ότι... διαλύθηκε. Διαλύθηκε, ναι. Και τους βομβάρδιζαν και έφυγαν. Είναι το καθεστώς. Το καθεστώς βομβάρδιζε, ναι, τη Συρία. Μάλιστα. Και οι επαναστάτες, αυτοί που ήθελαν να φύγει ο Άσαντ, δεν τη βομβάρδιζαν τη Συρία? Όχι. Αυτή είναι σύγκρουση με το καθεστώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Η ISIS. Η ISIS είναι, δεν κάνουν σύγκρουση με το καθεστώς. Όχι, βρεθήκαν τελευταία. Πριν δεν υπήρχαν. Ναι, τώρα πού βρίσκονται? Δηλαδή ακούσαμε για πολλούς θανάτους αθώων ανθρώπων, αμάχων. Από τους ISIS. Τι γίνεται εκεί? Τους βλέπει ο κόσμος? Τους αισθάνεται ο κόσμος? Ξέρετε κάτι? Συγγνώμη. Να μιλάμε ελεύθερα. Ναι, ναι. Θέλουμε πληροφορίες. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει... Ο κύριος Μυρό. Ναι, ναι. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει μαζί με αυτή ένα υπέντη που 100 Σύριοι. Παραπάνω είναι ξένοι. Έρθει από Τσιτσάν, από Ευρώπη ήρθαν, από Αφγανιστάν, από Ιεμένη. Μιλάτε για τους ISIS τώρα. Ναι, 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 μιλούμε. Τους βλέπει πρώτα ο Συριακός λαός? Ναι. Τους βλέπει, τους μόνο εσάν... στις περιοχές που ελέγχουν. Ναι, σίγουρα. Τούτα πρώτα. Δεύτερο, εγώ θέλω ένα ρώτηση. Να ρωτήσω για όλο κόσμο. Που καταστός το Άσαντ, που πάει στο αεροπλάνο, βάλει ένα χωρκό γύρω είσαι κάτω, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί τεχνικός θάνατο. Δηλαδή, και τότε που σφάξουν κάση μια δύο εβδομάδες ένα άνθρωπο, αυτό είναι βάλουν όλα τα λιώρα στις παγκοσμίου. Κατάλαβα. Βάλουν και δεν βάλουν το Άσαντ, ναι, που βάλει ένα, δηλαδή, χωρκό, ναι, ή ένα πολύ κάτω. Μου λέτε τώρα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, ναι, δεν δείχνουν σε καμία περίπτωση, όχι, το τι συμβαίνει από πλευράς Άσαντ. Αυτό είναι θέλατο και αυτό είναι. Αυτό είναι τεχνικός θέλατο και αυτό είναι που μας χέρει. Ζηνέτη, εγώ πρώτη φορά ακούω ότι είναι ο Άσαντ που ισοπεδώνει τις πόλεις. Είσαι. Εσύ το ξανάκουσες. Αυτό είναι το μεγαλύτερος λάθος, ναι. Εμείς, δυστυχώς. Ναι. Δεν υπάρχει φανατικοί μουσουλμάνοι στη Συρία. Ναι. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε. Εγώ χριστιανός. Και παραπάνω φίλοι μου είναι μουσουλμάνοι. Είμαι χριστιανός. Εντάξει, άλλο μουσουλμάνοι και άλλο ISIS, έτσι. Ναι, ναι. Τα τελευταία 2-3 χρόνια φάνηκαν στην Συρία. Τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή, εσείς τους στηρίζετε, τους ISIS, για να καταλάβουμε? Όχι, φασικά, όχι. Γιατί πάνε εναντίον του Άσαντ? Αντίον και όχι, δύο είμαστε. Είμαστε αντίον. Και αντίον τους δύο, ναι. Και το καθεστώς και φανατική οργάνωση. Σίγουρα. Ακούσω λίγο και τον κύριο Ατάση και να πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ που είναι η κατάσταση στη Συρία και να έρθουμε λίγο έτσι και με ερωτήσεις του κόσμου, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις. Που λες, μόνο στα 2 τελευταία χρόνια έκαναν εμφάνιση η ISIS. Η ISIS πρώτα απ' όλα δεν είναι από τη Συρία. Ξεκινούμε από πάνω μέχρι κάτω. Το κεφάλι τους, ο ίδιος αυτός που το έφτιαχνε το ISIS, είναι από τον Ιράκ, Ιρακινός. Ο εγκέφαλος. Ναι. Ναι. Και αυτός, μπορούμε να πούμε ότι εκμεταλλεύτηκε πολλά καλά την κατάσταση εκεί στη Συρία. Εκμεταλλεύτηκε τις ανάγκες τους ανθρώπους εκεί για λεφτά,
για φαγητό, για νερό, για φάρμακα. Και πώς βρέθηκε εκεί το ISIS έτσι ξαφνικά και πού βρέθηκε. Βρέθηκε σε εδάφους που ήδη καθαρίζαντα ήδη το ελεύθερον Συριακών στρατών από το καθεστώς της Συρίας. Μετά ήρθαν οι ISIS και ήβραν το έδαφος καθαρός. Λοιπόν, και πολεμήσαν των ελεύθερων Συριακών στρατών. Αυτά θα μας τα πει και ο κύριος Τζάρας και θα τον διορθώνετε και εσείς που τα ξέρετε από πρώτο χέρι. Ο ένας είναι επιστήμονας, εσείς είστε εκεί από μαρτυρία. Ναι. Λοιπόν, έχει μεγάλη αξία αυτό το πρόγραμμα, γιατί πολλές φορές διαρωτήθηκα, μα τι συμβαίνει επιτέλους, τι συμβαίνει εκεί μέσα. Ναι, αλλά συγγνώμη, είμαστε πολιτικοί και εγώ είμαι μέσα Συρία 15 χρονών, είμαι μέσα πολιτική, εντάξει, αντιπολίτευση. Δεν είμαστε μόνο απλά... Αυτό να σας πω κάτι δεν είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει περισσότερο η εμπειρία του ανθρώπου. Είμαι σίγουρο ότι η εμπειρία η δική σας σας οδήγησε να έχετε και πολιτική άποψη και να είστε πολιτικά ανακατεμένος. Βέβαια. Τώρα να λες είμαι πολιτικός και αυτό το εμπειρικό δεν με αφορά... Γινόμαστε πολιτικοί γιατί θέλουμε να διορθώσουμε μια κατάσταση, δεν είναι? Σίγουρα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια βρίσκεστε εδώ. Θέλω να πω, συνέχεια είμαστε μέσα, ξέρουμε τι είναι. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα θα μας τα πείτε. Η οικογένεια δική σας, έχετε σύρους δικούς σας ανθρώπους που μένουν όλοι εκεί? Όλοι βρίσκονται δυστυχώς εκεί στην δική μας πόλη που ονομάστηκε Homs, που ήταν η πόλη το Homs. Ναι. Που μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν 85% από την πόλη έχει διαλυθεί. Ναι, τι γίνεται όμως, έχουν τροφή, εμένα με καίνε πράγματα, έχουν νερό. Το λοιπόν. Έχουν να πάνε στον μπακάλι και να πάρουν γάλα. Έχει μια απλή ερώτηση που με ρωτάνε όλοι. Πώς είναι οι γονείς σου? Από την απάντηση θα πω ότι είναι καλά. Σημαίνει είναι ακόμα ζωντανοί. Αλλά... Πώς είναι ζωντανοί και πώς ζουν και πού βρίσκουν τα λεφτά για να αγοράσουν φαγητό και νερό και φάρμακα και. Πώς γίνεται, πώς ζει λοιπόν σήμερα στη Συρία? Μετά που γίνηκε αυτό το χάος, ευρεθήκαν πάρα πολλές ομάδες που όντως εθελοντές και πήγαν και στις εκκλησίες και στα διάφορα τζαμί και τούτα. Και πήγαν να μαζεύουν λεφτά από διάφορες οικογένειες ή από τους εμπόρες ή από αυτήν την πλούσιοι ήδη, για να μπορούν να αγοράζουν τις πρώτες ανάγκες για τους ανθρώπους που βρεθήκαν ξαφνικά, έχασαν τα πάντα. Εμείνασαι χωρίς σπίτι, χωρίς φαΐ. Ηλεκτρικό χωρίς... έχει. Ηλεκτρικό σε πολλές περιοχές το αυτόν. Έρχεται μια ή δύο ώρες την ημέρα. Ρεύμα υπάρχει? Αυτό ηλεκτρικό, λέμε. Ηλεκτρικό ρεύμα. Μια ή δύο ώρες κάθε μέρα. Μόνο. Μόνο. Ναι. Το νερό έρχεται 8 με 8. Πάλι σε διάφορες... Τράπεζες είναι ανοιχτές? Όχι. Μα, τράπεζες υπάρχει. Άρα τι χρήματα, με τι χρήματα ταξιδεύει ο κόσμος? Τα χρήματα που βρίσκουν. Ας πούμε η μάνα μου, η δική μου μάνα, ήταν υπάλληλος στην κυβέρνηση. Ναι. Και πήγαινε τη σύνταξη της. Και παίρνει τα λεφτά της κάθε μήνα, ας πούμε. Ναι. Αλλά ένα μικρό ποσό που έπεσε πάρα πολύ η αξία τη Συριακή Λίρα, που σχεδόν κάνει 60 ευρώ το μήνα. 60 ευρώ το μήνα σχεδόν δεν αγοράζει τίποτε. Θέλει να φύγει από εκεί. Λάλη μου, πας στο έδαφος μου. Πας στο σώμα μου, sorry. Δεν θα φύγω, μου λέει, από εκεί. Και προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να σφέρω εδώ στην Κύπρο. Μου έλεγαν όχι. Προτιμώ να πεθάνω εκεί που γεννήθηκα παρά να είμαι πρόσφυγας κάπου που δεν ξέρει κανένας, δεν με βοηθά κανένας. Όχι. Τα νοσοκομεία λειτουργούν από τους βομβαρδισμούς? Μα τη λέξη νοσοκομεία δεν υπάρχει καν τώρα. Πώς περιθάλπτονται οι ασθενείς? Υπάρχουν μικρές πάλι ομάδες, γιατροί, εθελοντές. Νοσοκόμοι και αυτά που λειτουργούν κάτω από τη γη, ενώ σε καταστροφή υπόλεια, δηλαδή. Είναι καταστροφή, δεν είναι καταστροφή. Τα φάρμακα έλειψαν σχεδόν τα πάντα την ώρα που ήταν μπομπαρδισμό συνέχεια, την ώρα που υπήρχε διαδηλωτές που βγήκαν στον δρόμο
και ξεκίνησαν ξαφνικά ο καθεστώς να πυροβολήσουν πάνω τους και σκοτωθήκαν εκατοντάδες σε μια ώρα, ήδη συστηματικά ο καθεστώς μπομπάρτιζε ό,τι υπήρχε νοσοκομείο. Mm. Για να μην μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Καλά, είναι τρελός αυτός ο κύριος Άσατ, έτσι όπως μας τον παρουσιάζεται τώρα. Αυτό είναι... που λένε συνέχεια, ο κόσμος δεν πιστεύει. Ναι. Γιατί μόνο ένας τρελός θα βομβάρτιζε τα ίδια του τα παιδιά, την ίδια του τη χώρα, τα αδέρφια του. Και γι' αυτό στην αρχή της επανάστασης πάρα πολλές στρατιώτες αρνηθήκαν να πάνε στο Συριακό στρατό και φύγασαν ήδη που μέσα. Μάλιστα. Ακούσω λίγο και τον κύριο Μυρό, θα επανέλθω, θα μιλήσουμε πάλι. Εσείς έχετε οικογένεια από εκεί? Ναι, έχω, στο Δαμασκός. Τι σας λένε? Η Δαμασκός, ποια είναι η κατάστασή της? Είναι... κάτσουν ακριβώς το μισή αεροδρόμιο και Δαμασκός. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, είναι με καθεστώς Άσαντ του την περιοχή. Αλλά... Που υπάρχει η κυβέρνηση. Ναι, υπάρχει κυβέρνηση, αλλά πολλές φορές... Υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχει κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ακριβώς, ναι. Ναι, αυτή η περιοχή είναι... Η Δαμασκός είναι πρωτεύουσα που ήδη υπάρχει κυβέρνηση. Αλλά πρόβλημα είναι στο μισή. Εδώ υπάρχει στρατό του Άσαντ, άλλη πλευρά υπάρχει καθεστώτικη. Ναι. Άρα στο μισή. Έρχονται μπόμπες από εδώ και από εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν θέλουν να φύγουν από Συρία. Μητέρα, πατέρας, αδέρφια. Έχω αδερφό μου, γενέγκαν και οικογένεια του, και άλλο αδερφό μου και οικογένεια του και αδερφή μου. Παιδιά, πάνε σχολείο? Ναι, ναι. Άρα τα σχολεία λειτουργούν. Έχει σχολείο, αλλά μπορεί... Αν κάθε εβδομάδα μπορεί να πάνε 2-3 μέρες μόνο. Γιατί κάποτε δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο. Ναι. Μιλάς μόνο για το Δαμασκό. Δαμασκός, μόνο για Δαμασκός. Δεν είναι για όλα Δαμασκός. Περιοχές, περιοχές. Ναι, μιλάμε για Δαμασκό τώρα. Ναι. 6 και πέραν αυτού εκατομμύρια Σύριοι έφυγαν. Να, έχουμε και το σχεδιάγραμμα από τον κύριο Αμπάρα. Έτσι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα σας πω αριθμούς. Πού πήγα, όλοι έφυγαν. Από πού έφυγαν? Δηλαδή κυρίως από πού, από ποιες πόλεις έφυγαν? Στην αρχή φύγαν για γειτονικές χώρες. Ξεκίνησαν Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία, Ιράκ, Λίο. Ναι. Εντάξει, γιατί ήταν στα σύνορα και εύκολο, ναι. Ήταν με το αυτοκίνητο. Εντάξει. Ξεκίνησαν από τις πόλεις που βομβάριζε τον Άσαντ. Μετά έγιναν όλα δύσκολα στις γειτονικές χώρες, στην Τουρκία δύσκολα, στην Ιορδανία δύσκολα και στο Λιβανό. Ξεκίνησαν να πάνε στην Ευρώπη με βάρκες, με διάφορους τρόπους για να φτάσουν για μια καλύτερη ζωή. Στις συγκεκριμένες χώρες είναι λίγο δύσκολο. Μα πιο καλύτερο μέλλον. Τους είδατε τους ανθρώπους που τους κλωτσούσαν κάποιοι? Ναι. Πιο καλύτερο μέλλον. Διερωτώ με, πού θα κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι τώρα που θα χειμωνιάσει? Στο Συρία περιμένει θάνατο. Τι να κάνουν? Τι περιμένει με στη Συρία? Στη Συρία αυτοί οι άνθρωποι τι περιμένει με στη Συρία? Παντού και πάντα. Δεν ξέρω, να πάμε να δούμε και ένα ρεπορτάζ και να έρθω κοντά σας, κύριε Τζόρα, για να τα ξεδιαλύνουμε λίγο. Εγώ βλέπω προσωπικά μια τεράστια καταστροφή, ένα τεράστιο έγκλημα, αν θέλετε, να συντελείται δίπλα μας. Εμείς είχαμε και ακόμα την αίσθηση ότι το δίκαιό μας, που είναι δίκαιό μας, εδώ μιλούμε για 14 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια εντός Συρίας, 6 και άνω εκτός Συρίας, σέρνονται, πνίγονται, άφησαν τα πάντα, δεν τους δέχεται κανείς ή τους δέχονται ελάχιστοι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί με τον Δήμαρχο Λέσβου ή από την ΚΟ. Εκεί οι άνθρωποι, δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι ήταν λεβέντες και τους φιλοξενούν με μεγάλη έτσι, γλυκύτητα οι Έλληνες στα ελληνικά νησιά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε τηλεφωνικές και από την Ελλάδα για να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες.
Λοιπόν, και από κόσμο. Και από κόσμο που έχει έρθει σε επαφή μαζί τους. Είναι ψωμάδες, είναι μπακάλιδες που έχουν δώσει ό,τι μπορούσαν στους Σύρους πρόσφυγες. Να δούμε τα τελευταία γεγονότα σύμφωνα με το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε μετά από διαφημίσεις. Δεν φαίνεται να έχει τέλος το δράμα που έχει τη λύση στη Συρία τα τελευταία χρόνια. Το αιματοκυλίσμα από τις εσωτερικές βίες συγκρούσεις συνεχίζεται ασταμάτητα, με αποτέλεσμα η έκρηκτη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα να οδηγεί καθημερινά χιλιάδες Σύρους στη φυγή. Σκοπός για τους ίδιους είναι πάντοτε η αναζήτηση μιας νέας Ιθάκης για ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Η ζωή είναι αδύνατη στη Συρία και κυρίως στο Χαλέπι, από όπου κατάγομαι. Δεν υπάρχει νερό τα τελευταία 3 χρόνια. Παίρνουμε νερό από τα πηγάδια. Δεν υπάρχει ίντερνετ, καμία σύνδεση, καμία ζωή. Νιώθω τόσο χαρούμενος. Κοιτάξτε αυτούς τους ανθρώπους. Μας καλωσόρισαν και μας έφεραν ρούχα να αλλάξουμε. Για εμάς και τα παιδιά μας. Μας έφεραν και φαγητό. Μου αρέσει η Ελλάδα. Μου αρέσει, λέει ο Μοχάμεντ Γιάχα, που είναι πρόσφυγας από τη Συρία. Ήταν η 5η φορά που προσπάθησε να φτάσει στην Ελλάδα από την Τουρκία. Σύμφωνα με το συντονιστή ανθρωπιστικών θεμάτων του ΟΗΕ στη Συρία, μόνο το 2015 1 εκατομμύριο Σύριοι πολίτες έχουν εκτοπιστεί από τον τόπο τους, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εκτοπιστούν άλλοι τόσοι αν η βία στη χώρα συνεχίζει να κλιμακώνεται. Παρ' όλα αυτά, η επιθυμία των προσφύγων για ένα καλύτερο μέλλον προσκρούει σε τεχνητά τείχη και φράγματα. Ακραίες και ρατσιστικές συμπεριφορές όπως αυτές που παρουσιάζονται στην Ουγγαρία σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπουν στην Ευρώπη της αλληλεγγύης. Υπάρχει ξεκάθαρα σχέση μεταξύ των παράτυπων μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη και της διάδοσης της τρομοκρατίας. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό είναι προφανές στις αγγλοσαξονικές χώρες, ενώ κάποιες άλλες το αρνούνται. Πρόσφατα, ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ασφαλείας είπε στην Ουγγαρία ότι η σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων είναι προφανής. Είναι προφανές ότι εμείς απλά δεν μπορούμε να φιλτράρουμε τους εχθρικούς τρομοκράτες μέσα από αυτό το τεράστιο πλήθος. Πάντως, οι πρόσφυγες δηλώνουν έτοιμοι να παλέψουν κόντρα στα εμπόδια για ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Ακόμη και αν κλείσουν τα σύνορα, θα κινηθώ από μικρότερους δρόμους. Είμαστε απελπισμένοι. Εγκαταλείψαμε τη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον, για την κόρη μου και για το μωρό που περιμένω. Έφυγα για να προσφέρω μια καλύτερη ζωή στα παιδιά μου. Εάν χρειαστεί, θα ανέβω στα βουνά ή θα πεθάνω για να πετύχω το στόχο μου. Θα το κάνω. Ξέρω ότι είναι κλειστά στην Ουγγαρία. Λένε ότι θα απελάσουν κόσμο στη Σερβία. Εάν δεν μπορούμε να φτάσουμε μέσω Ουγγαρίας, θα βρούμε άλλο δρόμο για να κινηθούμε. Τι θέλετε να κάνουμε? Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή. Πού θα μείνουμε? Θα συνεχίσουμε την πορεία μας, δεν θα μείνουμε εδώ, εξηγεί ένας Σύρος πρόσφυγας από την πόλη Χόμς. Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Συρία αναγκάζει πλέον τη διεθνή κοινότητα να στρέψει το βλέμμα προς τη γειτονική μας χώρα, αφού τα ζητήματα που προκύψουν από την εσωτερική κρίση είναι πολλά, με σημαντικότερο ίσως αυτό της προσφυγικής κρίσης. Πολλοί πρόσφυγες καταφέρνουν έστω και δύσκολα να φτάσουν σε κάποιον ασφαλή προορισμό, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές όπου για πολλούς το ταξίδι έχει άδοξο τέλος. Ένα από τα πρώτα πράγματα που χρειαζόμαστε είναι ασφαλείς και νόμιμες διόδους και εργαλεία για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νόμιμες οδοί σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στα χέρια των λαθρεμπόρων, αναγκάζονται να μετακινηθούν παράνομα, υποχρεώνονται να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές τους και έτσι δημιουργείται μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ιδιαίτερα έντονος είναι ο προβληματισμός και στην Ευρώπη, αφού η ροή των προσφύγων που φτάνουν καθημερινά στη Κυρεά Ήπειρο όλο και αυξάνεται, με αποτέλεσμα χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν όσο και αν επιθυμούν να βοηθήσουν. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε έκτακτη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε την ανακατανομή 120.000 προσφύγων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση για μετεγκατάσταση 120.000 προσφύγων τίθεται σήμερα προς έγκριση ενώπιον του Έκτακτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Λοιπόν, δύο τηλεφωνικές και να συνεχίσουμε μαζί με τον κύριο Ζήνωνα Τζάρα, διεθνολόγο, να κατανοήσουμε λίγο τι συμβαίνει και τι επιπτώσεις θα έχει και στον τόπο μας και στην Ευρώπη γενικότερα, αλλά προπαντός εδώ στη Μεσόγειο. Κύριε Μιχαλίδη, σας ακούμε. Κύριε Μιχαλίδη. Κύριε Δεσπομπή, εγώ θα αναφερθώ, αγαπητή Ελίτα, ακριβώς αυτό που λένε οι καλεσμένοι σας για το δικτάτορα Ασάντα. Ναι. Αυτό το κακό εξεκίνησε από το Ιράκ. Ποιο δικτάτορα? Σαντάμ. Μα
Άσαντ, ναι. Άσαντ, ναι. Εξεγίνησε αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή από το Ιράκ. Από μετά ακολούθησε δύο φορές το Ιράκ βέβαια, δύο, γιατί μας είπαν ότι θα βρουν πυρηνικά όπλα. Κατασκότωσαν τον κόσμο, τους έκαναν πρόσφυγες δύο φορές. Το κακό συνεχίζεται, διαλύθηκε μια χώρα. Επήρε σειρά οι Λιβύοι, δικτάτορας, πρέπει να φύγει ο δικτάτορας. Ωραία, διώχνουν τον δικτάτορα, αλλά η Λιβύη διαλύθηκε για τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Συνεχίζουν να βομβαρδίζουν αυτές τις χώρες. Και ακολούθησε η Αίγυπτος, βέβαια, η φροναντίσταση είναι εκεί. Πήγαινε στη Συρία, στην Ιεμένη κτλ. Απλά στόχος είναι να διαλύσουν οι Αγγλοαμερικάνοι να διαλύσουν την Μέση Ανατολή για τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Εσείς που είστε δημοσιογράφος, πέστε μου τώρα δύο χρόνια, μας λέγουν για ISIS, μας λέγουν για τζιχαντιστές, βομβαρδίζουν, ξαναβομβαρδίζουν τους. Ο αεροπλάνο από την Αγγλία, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία μας είπαν ότι έφεραν αεροπλάνα. Είδατε εσείς καμιά ημέρα κανένα βομβαρδισμό? Γιατί όταν βομβαρδίζαν την Ιουγκοσλαβία, μας τα έδειχναν και μας τα ξαναέδειχναν. Μεγάλη απορία. Γιατί βομβαρδίζαν την Κύπρο, πάλι το ίδιο. Και τώρα δεν μας δείχνει πότε βομβαρδίζουν. Πότε. Εγώ τουλάχιστον παρακολουθώ επί καθημερινής βάσεως και δεν είδα καμιά ημέρα στην τηλεόραση τη δική μας ή ξένα διαδίκτυα. Ήμουν στην Αμερική. Στην Αμερική βέβαια ποτέ δεν δείχνει τίποτε, αλλά στην Κύπρο ούτε ποτέ είδα αυτούς τους βομβαρδισμούς, τους δίθεν βομβαρδισμούς. Και ύστερα ήταν ο κύριος για τα χρήματα. Και εγώ πραγματικά διερωτώ με, τα χρήματα είναι δυνατόν τώρα δύο χρόνια να βρίσκουν από περαστικούς και 4.000 ευρώ. Μήπως θα δίνουν κάποιοι άλλοι για να τους αναγκάσουν να φύγουν? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Μιλτιάδη, σας ακούμε και εσάς. Ναι, μάλιστα. Σας ακούμε. Παρακαλώ. Κυρία Λίτα, άκουσα και τον προηγούμενο, ο οποίος ουσιαστικά κάλεψε αρκετά από εκείνα που ήθελε να πω. Ναι. Έχω επισκεφθεί τη Συρία 4-5 φορές. Πραγματικά ένιωθα ότι ο Συριακός λαός ένιωθε κάποια πίεση από τον Άσα, μιλώ τον πατέρα όταν είπε εγώ, ναι, όχι τώρα το γιον. Αλλά αυτό δεν ήταν μόνο στη Συρία, ήταν σε πολλές άλλες χώρες. Χειρότερα έζησα στη Λιβύη, που δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε τη λέξη Καντάφη, κινδυνεύαμε να μας συλλάβουν και λέγαμε το Θανασάκι. Όμως, τούτη η ιστορία συνεχίζεται σε πολλές χώρες. Και ας πούμε τη Γιουγκοσλαβία, την οποία έκαναν 9 κομμάτια. Και στο Ιράκ, και στο Αφγανιστάν, και στην Ιεμένη, και στην εμάς την ίδια την Κύπρο. Επομένως, το κακό είναι ότι επεμβαίνουν οι ξένοι. Γιατί να μην αφήνουν τους Σύριους μόνοι τους να τα βρουν μεταξύ τους, τους Λίβιους μεταξύ τους και των κάθε λαών της κάθε χώρα. Φαίνεται ότι αυτό που γνωρίζαμε τέλειωσε και φαίνεται ότι αυτό που ανοίγεται μαζί με τη Συρία είναι ένα νέο κεφάλαιο παγκόσμια. Που πραγματικά σας ευχαριστούμε κύριε Μιλτιάδη, να δώσουμε το λόγο στον Ζήνο Ναγκιάρα. Μακάρι να είναι η τελευταία χώρα η Συρία. Πολύ φοβάμαι ότι, δεν ξέρω, ας μην πω κακή κουβέντα και κακή σκέψη, αλλά μιλούμε για σχεδόν 7 εκατομμύρια κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι κάτι σαν κάθοδος των δωριέων. Δηλαδή τεράστια αριθμή ανθρώπων που αφήνουν τα πάντα πίσω τους. Ευχαριστώ κύριε Μιλτιάδη. Κύριε Ντζιάρα, σας ακούμε. Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα που έχουν αναφερθεί. Δεν ξέρω και εγώ πού να ξεκινήσω. Από το πιο σημαντικό για εσάς. Από το πιο σημαντικό για μένα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η αναφορά που έκανε ο τελευταίος τηλεθεατής είναι πολύ σωστή. Η ρίζα του προβλήματος και της προσφυγικής κρίσης, τη λεγόμενη, την οποία συζητούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιλύσουμε. Βάζοντας ρήτρες προσφύγων, βάζοντας πόσες να καταμερίσουμε, να γίνει καταμερισμός μάλλον. Αφήστε αυτό με την Ευρώπη, έχει αποτύχει. Δηλαδή, ναι, μεγάλο ερωτηματικό, φάνηκε εκεί. Αυτό που λέω είναι ότι η ουσία δεν είναι εκεί. Δεν είναι στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ουσία είναι γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος. Γιατί ασχολούμαστε με το ποιος θα πάρει πόσους πρόσφυγες και όχι γιατί δεν σταματά κάποιος να βομβαρδίζει τη Συρία. Και συμφωνώ και που δεν απόλυτα. Συγκινείται και κανένας, έτσι. Και που δεν υπάρχει και δίκτυο αναμετάδοσης του τι συμβαίνει.
ναι, σε αυτή τη χώρα. Ναι, οι ειδήσεις που λαμβάνουμε μέσα από τη Συρία πολλές φορές είναι συγκρουόμενες, είναι διαφορετικές, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Απλά το θέμα είναι πως θα έπρεπε να αφήσουν τους Σύριους ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, είτε το Ιράκ είτε η Λιβύη, να τα βρουν και να λύσουν τα προβλήματα μεταξύ τους. Αυτό δεν έγινε. Τι καταδεικνύει τώρα όλο αυτό? Τι καταδεικνύει? Καταδεικνύει ότι στη Συρία, η Συρία έχει καταλήξει, όπως έχω ξαναπεί, να είναι η αρένα συγκρουόμενων διεθνών συμφερόντων. Mm-hmm. Συγκρούονται τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ιράν, της Ρωσίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, όλων αυτών των χωρών συγκρούονται τα συμφέροντα τους, του Ισραήλ, εκεί μέσα. Και όλα αυτά τα groups, υπάρχουν μέχρι και 1000 διαφορετικά groups, τα οποία μάχονται όλοι μεταξύ όλων στη Συρία. Και έχει διαλέξει κάθε δύναμη από αυτές που ανέφερα κάποια groups, τα υποστηρίζει για να πετύχει τους δικούς της σκοπούς. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία έχουν αποσταθεροποιήσει τη χώρα, δηλαδή αν άφηναν τους Σύριους να τα βρουν με τον Άσαντ, το πρόβλημα θα έχει λυθεί εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, είναι καθαρέσουν τον Άσαντ. Σε όλες τις χώρες, αυτός που κερδίζει, κερδίζει. Κοιτάξτε, στη Συρία υπάρχει και το άλλο, με σεβασμό στους καλεσμένους σας, διότι είναι και Σύριοι, δεν θέλω να λέω πράγματα που εγώ δεν έχω εμπειρία. Αλλά υπάρχει και το ζήτημα ότι ο Άσαντ προέρχεται από την αλαουιτική κοινότητα, η οποία εξουσιάζει τη μηχανή του κράτους και το στρατό. Στις άλλες χώρες, όπως ήταν η Λιβύη και η Αίγυπτος, δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Δεν είχαμε μια... Αυτή η περίπτωση ήταν κάπως στο Ιράκ με τον Σαντάμ. Όμως στη Λιβύη, για παράδειγμα, και στην Αίγυπτο, όπου ο στρατός δεν ήταν σεχταριστικός, αν θέλετε, ήταν πιο εύκολο να μοιραστεί και συνεπώς ήταν πιο εύκολο να ανατραπούν τα καθεστώτα ή να δημιουργηθεί ένας πόλεμος εμφύλιος, όπως στη Λιβύη, ο οποίος να μπορούσε να στραφεί κατά του καθεστώτος, διότι η πλειοψηφία ήταν κατά. Άρα, δηλαδή, εδώ... έμεναν αυτοί που ήταν πιστοί στον Καντάφη, για παράδειγμα, και όλοι οι υπόλοιποι στράφηκαν κατά. Εδώ έχουμε δύναμη, εννοείται. Εδώ έχουμε συνοχή. Ναι. Έχουμε κοινωνική συνοχή στο ποιο διοικεί τους μηχανισμούς του κράτους υπέρ του Άσαντ. Η μειονότητα, νομίζω, τους Αραβίδες. Η μειονότητα των Αλαουιτών, ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και βέβαια ανισότητα, διότι έχουμε μια μειονότητα να εξουσιάζει μια πλειοψηφία Αράβων, Σουνιτών, Χριστιανών, Αρμένιων, Κούρδων, και όλοι αυτοί, όλα αυτά τα groups μαζί με τους τζιχαντιστές και τα διάφορα groups των τζιχαντιστών που έχουν αναδυθεί να πολεμούν, ναι μεν κατά του Άσαντ, και η αναφορά που κάνατε πριν είναι πάρα πολύ σωστή, το ότι είχαμε τον ελεύθερο Συριακό στρατό να καθαρίζει περιοχές και να έρχονται οι τζιχαντιστές να μπαίνουν να τα βρίσκουν έτοιμα στην ουσία. Και να έχουμε όλη αυτή την εκρηκτική την κατάσταση, η οποία έχει στην ουσία προσφυγοποιήσει ολόκληρη τη χώρα. Μια χώρα μεγάλη, μια χώρα που ήταν ισχυρή, μια χώρα με ιστορία. Διότι κάποιοι έχουν συμφέροντα. Διότι περνούν ή ήταν να περάσουν αγωγή ενεργειακή από τη Συρία, διότι έχει συμφέροντα το Ιράν, και η δική μου εκτίμηση είναι ότι ένας από τους λόγους που χτυπήθηκε η Συρία είναι για να αποδυναμωθεί η περιφερειακή σχήση του Ιράν, και το βλέπουμε, θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που συνθηκολόγησε συσταγωγικά το Ιράν στην τελευταία συμφωνία με τη Δύση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ήταν ένας από τους λόγους, ήταν και η αποδυνάμωση του καθεστώτος Άσαντ. Από 250.000 στρατών έχει τώρα 100. Παραπέει σαν ισχύς μέσα στη Συρία, διατηρεί την ισχύ του... Τον μπερδεύτηκα. Οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν τον Άσαντ? Όχι, βεβαίως. Συγγνώμη, επισήμως, η Ρωσία υποστηρίζει τον... Επισήμως όχι. Ναι. Άλλα. Η Ρωσία επισήμως υποστηρίζει τον Άσαντ. Αυτό που γίνεται όμως τώρα είναι ότι... Ναι, αν θέλετε να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, ναι, λίγο ποιος υποστηρίζει ποιο. Η Ρωσία και το Ιράν... Η Ρωσία και το Ιράν είναι επισήμως σταθεροί υποστηρικτές και σύμμαχοι, μάλιστα, του καθεστώτος Άσαντ. Ωραία. Εντάξει. ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν το καθεστώτος. Ξεκίνησαν να είναι εναντίον του καθεστώτος κάποια στιγμή, όταν είδαν ότι δεν είναι τόσο εύκολο να τον καθαιρέσουν. Ναι. Απλά κράτησαν μια στάση ουδετερότητας, λέγοντας ότι δεν είναι η καλύτερη στιγμή, ιδιαίτερα μετά το ISIS. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή να χτυπούμε τον Άσαντ, ο οποίος θα χτυπά τους ISIS. Mm-hmm. Οπότε να διατηρήσουμε εμείς την προσοχή μας στους τζιχαντιστές, να αφήσουμε τον Άσαντ να δημιουργεί δεύτερο μέτωπο στους τζιχαντιστές, μήπως και τους εξολοθρεύσουμε και μετά στραφούμε στον Άσαντ. Ωραία. Τους ISIS, ποιος τους στηρίζει, ποιος τους πρημοδοτεί? Οι ISIS έχουν ανεξάρτητη οικονομία πλέον.
Όπως έχουμε ξαναπεί, ίσως έχουν ξεκινήσει, όπως σωστά και πάλι αναφέρθηκε, η Αλ-Κάιντα του Ιράκ. Άνθησε μέσα στο Ιράκ, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση στη Συρία της αποσταθεροποίησης, μετακινήθηκε στη Συρία και έχει πλέον δική του οικονομία που προέρχεται από την, από τη διαχείριση των κάποιων πετρελαϊκών πηγών, από τις λαιλατήσεις τραπεζών, από κάποιους εξοπλισμούς που έχουν πάρει, από νίκες που έχουν κάνει και όλα αυτά τα πράγματα. Ερώτηση. Γιατί τους αφήσαμε τόσο πολύ, δηλαδή είδαμε προχθές πάλι αποκεφαλίζουν αθώο κόσμο, δηλαδή δεν υπάρχει ένας τρόπος να τους συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου, του ISIS. Γιατί άφησαν τους ISIS τόσο πολύ να δυναμώσουν και ποιοι τους άφησαν? Καμία δύναμη, καμία μεγάλη δύναμη δεν είναι διατεθειμένη να εμπλακεί στην περιοχή όπως θα ήταν και κυρίως οι ΗΠΑ να εμπλακούν στην περιοχή όπως ενεπλάκησαν πριν 10-15 χρόνια. Ο λόγος ήταν διότι έχουν πικρές εμπειρίες από την εμπλοκή τους στο Ιράκ. Δεν ήταν η καλύτερη των αποφάσεων. Όπως και το Αφγανιστάν, ακόμα χειρότερη περίπτωση. Με αυτήν τη λογική, το αμερικανικό κοινό, η αμερικανική κοινή γνώμη δεν θα ήταν ανοιχτή σε μια νέα επέμβαση. Ιδιαίτερα σε περίοδους όπως αυτή που είναι και προεκλογική, για τη ΣΥΠΑ. Που σημαίνει ότι απομένει να εμπλακούν οι τοπικές δυνάμεις. Ο στρατός του Ιράκ, ο στρατός της Συρίας, οι περιφερειακές χώρες. Ο στρατός του Ιράκ όμως, τους εκπαίδευαν τόσα χρόνια οι Αμερικανοί, τους άφησαν μέχρι το 2011 και μόλις έκανε προέλαση το Ισλαμικό κράτος, έφυγαν και άφηγαν τον εξοπλισμό εκεί. Διότι φαίνεται ότι δεν ήταν επιτυχημένη η εκπαίδευση που είχαν κάνει οι Αμερικανοί, ότι είχαν αφήσει πίσω τους συντρίμμια στην ουσία. Καταστρέψαν μια χώρα, καταστρέψαν τις υποδομές μιας χώρας, την άφησαν σε μια μειονότητα των Σιητών, οι οποίοι ελέγχονται από το Ιράν, η κυβέρνηση του Ιράκ. Υπάρχει πλήρης αποσταθεροποίηση, υπάρχει και εμφύλιος και μέσα στο Ιράκ. Οπότε δεν υπάρχει μια χώρα ή μια δύναμη πέραν από τους Κούρδους στην περιοχή που να μπορεί να αντικρούσει επιτυχώς το Ισλαμικό κράτος και καμία χώρα δεν είναι διατεθειμένη από τις εξωτερικές χώρες να μπει μέσα στα κράτη αυτά με χερσαίες δυνάμεις, να προχωρήσουν δηλαδή πέραν από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, οι οποίες εκτός από λεφτά δεν κοστίζουν κάτι άλλο στις δυτικές χώρες ή στις χώρες όπως είναι το Κατάρ, η Τουρκία και άλλες που βομβαρδίζουν στην περιοχή. Όπως μου τα λέτε, κύριε Ντζάρα, είναι, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα. Χειρότερα δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί στη Μέση Ανατολή τα πράγματα. Είναι διάφορες συγκυρίες και στην ουσία οι δυτικοί παίρνουν αυτό που έχουν θερήσει. Λέμε ότι το Ισλαμικό κράτος είναι, κάποιοι λένε, είναι μόρφωμα της CIA και των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Mm-hmm. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα... Από την αρχή σας θυμάμαι, δεν ναι, τα ναι, προσέχω λίγο σε αυτά τα πράγματα. Αλλά η πραγματικότητα, πέραν από αυτήν τη συνωμοσιολογία, είναι ότι αν δεν τους υποστήριξαν εμπράκτος, αν δεν τους δημιούργησαν δηλαδή, τότε δημιούργησαν άθελα τους ή μη τις συνθήκες μέσα στις οποίες έχει ανθίσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να έρθουμε και λίγο στα θέματα Τουρκίας και δηλαδή γύρω από τις δυνάμεις που υποστηρίζουν ποιος ποιον. Αλλά να μου επιτρέψετε να πάρω δύο τηλεφωνικές. Εσείς αντιλαμβάνομαι, συμφωνάτε με το... Συμφωνώ. Περίπου 80%, ναι. Θα σας ακούσω μετά. Να πάρω την τηλεφωνική μου, τις τηλεφωνικές μου και έρχομαι κοντά σας, κύριε Μυρό. Παρακαλώ, με ποιον θα μιλήσω, δεν έχω καλή... Κύριος Χατζηγιάννης, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, ναι, σας ακούμε. Ναι. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τους ισχυρισμούς του ειδικού που έχετε εκεί καλεσμένο. Σας ακούει. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ISIS. Ισχυρίζεται ότι η ISIS δεν είναι δημιούργημα των δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Οι ενδείξεις που έχουμε είναι το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Γιατί αν και οι Αμερικάνοι στη δημόσια σφαίρα ισχυρίζονται επανειλημμένα ότι στόχος τους είναι να χτυπήσουν την ISIS και να την καταστρέψουν κτλ. Στην πράξη βλέπουμε ότι τα αεροπορικά χτυπήματα που επιχειρήσαν ήταν εντελώς ανεπιτυχή. Και μάλιστα ο Ομπάμα υποκριτικά λέει είναι μακροπρόθεσμη η τακτική μας και ο στόχος μας είναι να κάνουμε degrade την ISIS, δηλαδή να την αποδυναμώσουμε σιγά σιγά.
Αυτά είναι υποκρισίες. Ο ρόλος που έχει η ISIS στην περιοχή είναι για να χτυπήσει τον Άσαντ. Το ίδιο και τα, αυτές οι πολυάριθμες τζιχαντιστικές ομάδες και οργανώσεις που υπάρχουν στη Συρία. Μπορεί να είναι πολυάριθμες, αλλά όλες έχουν ένα σκοπό. Την ανατροπή του Άσαντ. Αυτός είναι ο στόχος και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ. Για πολύ ευνόητους λόγους. Θέλουν να περάσουν οι δικοί τους αγωγοί από το έδαφος της Σύριας και όχι ο αγωγός του Ιράν, Ιράκ, Συρία. Ναι, αυτό λέχθηκε. Τον οποίο θα χτίζει η Γκάσπρο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θέλουν, όπως σωστά είπε ο ειδικός σας, θέλουν να αποδυναμώσουν το Ιράν. Γιατί χτυπώντας τη Συρία, τότε πλησιάζουν το Ιράν και έτσι θα μπορέσουν μετέπειτα να στρέψουν αυτούς τους τζιχαντιστές εναντίον του Ιράν. Και ακόμα ένα σημείο που θα ήθελα να διαφωνήσω. Ναι. Δεν είναι το Ιράν που συστηκολόγησε με την πρόσφατη συμφωνία. Ήταν οι Αμερικανοί που συστηκολόγησαν. Επειδή οι τζιχαντιστές τους έχουν αποτύχει στο να ανατρέψουν τον Άσαντ και ο Άσαντ, αν και έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, είναι εκεί. Οι τζιχαντιστές έχουν δεχτεί πολύ χειρότερες απώλειες. Γι' αυτό είδαμε πριν λίγους μήνες τη συμφωνία τάχα για τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία δεν έχει και ούτε σχεδιάζει να αποκτήσει. Και οι Αμερικανοί, αν ακούσει κάποιος τους ειδικούς, ο στόχος τους είναι με το Ιράν μακροπρόθεσμα να το μετατρέψουν σε δικό τους σύμμαχο. Γι' αυτό και αντιδρούν βία οι Σαουδάραβες και το Ισραήλ και ήταν κάθετα εναντίον της συμφωνίας με το Ιράν. Αλλά αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ωραία. Θα πάρουμε την άποψη του κύριου Τζάρα σε αυτά που έχετε πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω και την κυρία Θεοδόρου στο σημείο αυτό να την ακούσουμε. Κυρία Θεοδόρου. Ναι, καλό σας απόγευμα. Και σε εσάς. Εγώ, κυρία Μιχαηλίδου, έχω δύο, πιστεύω, απλοϊκά ερωτήματα που μπορεί ο καθής μας να τα ερωτήσει. Το πρώτο είναι, ποιος μας διαβεβαιώνει εμάς ότι σε αυτούς, φέρει πίν τώρα σε χιλιά άτομα που έρχονται, δεν υπάρχουν και 10 τζιχαντιστές οι οποίοι θέλουν να διεισδύσουν στην Ευρώπη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και είναι η ευκαιρία τους τώρα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βεβαίως πρέπει να βοηθούμε, πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Όμως τι γίνεται εάν η Ευρώπη πει 3.000, 4.000, 5.000 άτομα εδώ. Όταν περάσει αυτόν, να πούμε, να πρέπει σε κάποια στιγμή να βρουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν μιλούμε για μεγάλους αριθμούς, τότε θα είναι να μειώνονται οι θέσεις των Κυπρίων, των Ελλήνων Κυπρίων, κυρία Μιχαηλίδου μου πάλι. Δηλαδή, έχουμε πάθει πάρα πολλά από την αφέλεια μας, να μην πάθουμε και άλλα. Δεν σημαίνει ότι δεν λυπούμαστε αυτά τα παιδιά που τα βλέπουμε, έχουμε και εμείς παιδιά, έχουμε εγγόνια. Λυπούμαστε. Αλλά τι γίνεται. Ο Κύπριος εδώ μπορεί να κάνει 1-2 παιδιά. Αυτοί οι πληθυσμοί όμως είναι 10-12. Είναι πολύ τεκνοί. Τι γίνεται, κυρία Μιχαηλίδου μου, με αυτούς τους πληθυσμούς όταν διεισδούν σε άλλες χώρες, σε άλλα ήθη, σε άλλα έθιμα. Ωραία. Θα το απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Τζάρα, θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ο πρώτος τηλεθεατής είχε αρκετά ζητήματα, τα οποία είναι σημαντικά. Δεν ξέρω αν πρόλαβα να τα σημειώσω όλα, αλλά θα πω μερικά. Λέει ο τηλεθεατής ότι το Ιράν ήταν συνθηκολόγηση. Σε μια συνθήκη, όταν υπογράφεται, συνθηκολογούν και οι δύο. Οπότε το να θεωρούμε και πρέπει να θυμηθούμε και τις αποτυχημένες προσπάθειες τις προηγούμενες. Οπότε όταν μιλούμε για την συγκεκριμένη συνθήκη, πρέπει να σκεφτούμαστε ότι και το Ιράν έκανε κάποιους συμβιβασμούς τους οποίους δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει και πριν. Και γιατί τους έκανε τους συμβιβασμούς. Δεν λέω ότι τους έκανε διότι ότι ήταν πολύ κακή συμφωνία. Κατά κρύβεια, σε κάποια σημεία είναι πολύ καλή συμφωνία για το Ιράν. Όμως,
το τι γίνεται στη Συρία το έπαιξε ρόλο στο να αναγκαστεί το Ιράν να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Με ποια έννοια? Όχι με την έννοια της ΙΤΑΣ, αλλά με την έννοια ότι αυτή η συμφωνία θα το βοηθήσει το Ιράν να ενδυναμωθεί, θα ανοίξει τις πόρτες του στην οικονομία της ενέργειας και του εμπορίου και όλα αυτά τα πράγματα με σκοπό να ενισχυθεί το ίδιο και κατ' επέκταση να ενισχύσει τους περιφερειακούς τους συμμάχους, που είναι η Χεσμπολά, που είναι η Συρία, που είναι η Χαμάς, όλα αυτά τα groups. Οπότε δεν το λέω. Βεβαίως και το Ιράκ, σαφώς. Δεν το λέω λοιπόν με αφέλεια, αλλά το λέω. Δεν είναι απλά τα πράγματα στη διεθνή πολιτική μαύρων και άσπρων. Υπάρχουν στρατηγικές. Λοιπόν, οι τζιχαντιστές, λέει ο τηλεθεατής, έχουν στόχο τον Άσαντ και όλα τα groups που βρίσκονται στη Συρία έχουν στόχο τον Άσαντ. Αυτή είναι μια, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, μια πολύ απλοϊκή εκτίμηση. Διότι από τη μία μπορεί κάποιοι να τους χρησιμοποιούν ή να τους αφήνουν να επιχειρούν κατά του Άσαντ. Από την άλλη, αν όντως οι Αμερικάνοι τους είχαν δημιουργήσει για να ρίξουν τον Άσαντ, τότε θα συμμαχούσαν εμέσως μαζί τους για να ρίξουν τον Άσαντ. Αυτό που βλέπουμε είναι να τραβούν πίσω οι Αμερικάνοι, μάλλον διότι έχουν συμφωνήσει κάτι με τη Ρωσία, φαίνεται, ή ότι υπάρχει μια άτυπη συμφωνία. Τώρα, οι τζιχαντιστές έχουν και δικούς τους σκόπους. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά πρέπει να είμαστε αφελείς να νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μαριονέτες κάποιου άλλου. Έχουν δικούς τους σκοπούς, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εγκαθίδρυση, όπως είπαμε για μια άλλη φορά, ενός Ισλαμικού Χαλιφάτου. Οπότε, υπό αυτόν το πρίσμα, κινδυνεύουν και η Τουρκία. Η Τουρκία είναι η πρώτη που κινδυνεύει από την περιοχή. Το Ιράν είναι σε πολύ χαμηλότερη κατάταξη στο να κινδυνεύει από το Ισλαμικό κράτος για πολλούς λόγους. Έναν εξ αυτών είναι ότι το Ιράν είναι ένα πολύ πιο ισχυρό κράτος. Η κοινωνική του συνοχή δεν μπορεί να διατρεθεί τόσο εύκολα από τέτοια γκρουπ. Για αυτόν τον λόγο και δεν έχει τέτοια προβλήματα το Ιράν και δεν έχει και μεγάλα προβλήματα με τους Κούρδους. Και το δεύτερο είναι ότι γεωγραφικά το Ιράν είναι πολύ πιο δύσκολο να επιχειρήσει κάποιος πολεμικά μέσα στο Ιράν. Όλη η χώρα είναι βουνό. Και επιχειρησιακά είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κάποιος τον έλεγχο των επιχειρησιακών μέσα στο Ιράν. Τώρα, για τους Αμερικάνους που δεν έκαναν επιτυχείς βομβαρδισμούς από αέρους. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο ίντερνετ τα οποία δείχνουν τα βίντεο από τα αεροπλάνα τα οποία κάνουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράκ και στη Συρία. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν. Και υπάρχουν και αναφορές από και γνωρίζω άτομα που μιλώ μαζί τους στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία επίαν και στη Συρία και στο Ιράκ, τα οποία έχουν δει αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Το παράπονο που έχουν κυρίως οι Κούρδοι του Ιράκ είναι ότι παρόλο που καλούν τους Αμερικανούς να κάνουν βομβαρδισμούς κατά του Ισλαμικού κράτους, διότι γίνονται σε συντονισμό οι χερσαίες επιχειρήσεις των Κούρδων με τους Αμερικανούς, αν τους καλέσουν να χτυπήσουν 4 στόχους, μπορεί να χτυπήσουν έναν ή δύο. Αυτό είναι το παράπονο των Κούρδων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για οποιοδήποτε λόγο. Ωραία, μην συνεχίσουμε να απαντούμε μόνο στον πρώτο τηλεθεατή. Ναι. Να πούμε και δύο λόγια για τη δεύτερη. Για την δεύτερη, κυρία. Την δηλαδή, ποια η διαβεβαίωση λέει ότι δεν είναι και ISIS, αφού μπορούν, έλεγε η Daily Mail, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί οποιοδήποτε να αγοράσει πλαστό διαβατήριο για 1.000 ευρώ. Ναι. Πολύ εύκολα. Το πρόβλημα με το Ισλαμικό κράτος, με τους τζιχαντιστές, αν θυμάστε. Ας θυμηθούμε το 2001 τους δίδυμους πύργους που είχαμε και την επέτειο πριν λίγες μέρες. Μήπως υπήρχαν προσφύγα κύματα για να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εννοείται ότι έτσι κι αλλιώς μπορούν να πάνε. Έτσι κι αλλιώς η απειλή της ισλαμιστικής τρομοκρατίας υπάρχει. Υπήρχε πολύ, πολύ, πολύ πριν την προσφυγική κρίση της Συρίας. Άρα αφενός δεν είναι ο μόνος τρόπος να πάνε εκεί. Από εκεί και πέρα έχουν ήδη μέσα. Και αφετέρου για την Κύπρο και για το εργασιακό δυναμικό και πόσους μπορεί να απορροφήσει κάθε χώρα. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν. Ανεξάρτητα από τη συμπόνια και την εκτίμηση που τρέφει προς το Συριακό λαό κάθε Κύπριος. Επιτρέψτε μου πρώτα να ξεκινήσω με τη θρησκευτική αναφορά της τηλεθεατρίας. Αν είμαστε Ορθόδοξοι και Χριστιανοί και θέλουμε να δείχνουμε συμπόνια, η συμπόνια δεν έχει όρια. Mm. Η συμπόνια του Χριστού δεν είχε όρια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για τις δουλειές. Σίγουρα υπάρχουν όρια σε μια οικονομία, υπάρχουν όρια σε όλες τις οικονομίες. Αυτό πρέπει να γίνει διαχείριση από Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τι μπορεί να διαχειριστεί κάθε χώρα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση όμως ότι πρέπει να στέλνουμε ανθρώπους πίσω στον πόλεμο ή σε μια χώρα η οποία είναι κατεστραμμένη. Να μου επιτρέψετε να κάνω αυτή την ώρα θα κάνω μια απλοϊκή επισήμανση, όχι απλοϊκότατη. Σκεφτείτε
αν το 1974 παρέλαβαν τα τουρκικά στρατεύματα και έφταναν μέχρι Λεμεσό και Πάφο. Και βγαίναμε εμείς στη θάλασσα μέσα σε βάρκες, διότι σήμερα συμβαίνει στους Σύρους, αύριο θα συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της γης, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι παρόντες και όλοι να είμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί κανείς να κάνει και να μην το κάνει. Οφείλουμε όλοι το σεβασμό μας και τη συμπόνια μας και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα συμβεί. Αυτή είναι μια θέση που το αισθάνομαι ότι θέλω να το πω και το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Η συμπόνια μας δεν πρέπει να έχει όρια και νομίζω ότι είναι αυτή η ουσία αυτή. Συμφωνούμε όλοι ότι και πόσο μάλλον εμείς που έχουμε ζήσει αυτή την κατάσταση. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε και εμείς να ήμασταν μέσα σε καράβια προς Συρία πλευρά. Mm-hmm. Αλλά πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να υπάρχει μια μελέτη. Πρέπει δηλαδή μια και μελέτη, για τους ανθρώπους τους ίδιους που φιλοξενά μια χώρα. Και να πω ότι να υπάρχει ένα πλάνο ενσωμάτωσης, τέλος πάντων. Για να αφήσω και το χρόνο στους τηλεθεατές σας, διότι μίλησα, ίσως επαραμίλησα. Όχι, πολλά ωραία μίλησες. Υπάρχουν οι δυνατότητες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν οι δυνατότητες να απορροφηθούν αυτοί οι άνθρωποι στις εργασίες. Υπάρχουν εργασίες που πλέον οι μεσαίες μας τάξεις στην Ευρώπη δεν γιατί πάνε να κάνουν. Γιατί κολλήσει τόσο η Ευρώπη? Διότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα συμφέροντα της κάθε χώρας ξεχωριστά. Υπάρχει το ζήτημα το οικονομικό, το οποίο... αυτή η λέξη συμφέρον. Παναγία μου, όλα για το συμφέρον. Η διεθνή πολιτική από αυτά κυβερνάται. Ναι, μόνο αυτό και ξέρετε κάτι. Είναι και καλό να μας γίνει μάθημα. Δηλαδή, εμείς πολεμούμε με τα δίκαια μας και με τα ιερά μας. Συμφέρον και πάλι συμφέρον. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο. Είναι η οικονομία. Δυστυχώς. Mm-hmm. Κύριε Δαμιανού, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα, να δώσω τα συγχαρητήρια μου, γιατί συζητάτε ένα πολύ καυτό, επίκαιρο, δυστυχώς και τραγικό θέμα. Εμένα η ερώτησή μου είναι απλή. Ακούγοντα τη συζήτηση, δεν αναφέρθηκε καθόλου ο ρόλος του Ισραήλ. Και προχτές, εσφεσμένα, ο κ. Νετανιάχου εμετέβη και συνάντησε τον Πούτιν, γιατί ο Πούτιν είχε φέρει στη Συρία τεράστιο οπλισμό. Τι εξυπηρετεί αυτή η συνάντηση του Νετανιάχου? Πού απασκοπεί, ποια συμφέροντα υπάρχουν για να μεταβεί εσφεσμένα επειγόντως στη Σοβιετική στη Ρωσία? Σαφής η ερώτηση. Σας ευχαριστούμε εμείς, κυρία Βιολάρη, να ακούσουμε και εσάς και μετά να απαντήσουμε. Χαίρετε, κυρία Λίδα. Χαίρετε, κυρία Βιολάρη. Θαυμάζω πάντα με τώρα τα προγράμματα που κάνεις. Να είστε καλά. Εγώ ήθελα με την απλή μου και το φτωχό μου μυαλό να διερωτούμε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες τόση δύναμη μεγάλη που έχουν και οι Ηνωμένα Βασίλεια και τόσοι πολλοί δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τους τζιχαδιστές. Τους τζιχαδιστές. Αν εθέλασαν πραγματικά να τους εξελοθρεύσουν, θα τους εξελοθρεύκα. Αυτό συμφωνούν οι Σύριοι φίλοι μας εδώ στο στούτιο. Διότι είναι μαζί τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ρίψουν τον Άσα, θέλουν να αλωνίζουν μέσα στο στις αραβικές χώρες και έτσι πάουν λαού και ο Κυπρέος. Κάνουν πως βομβαρδίζουν. Η μόνη διαφορά ότι δεν θέλουν να πλέξουν το Άσα. Που φτιάχνουν και κατεβαίνουν τα αεροπλάνα. Πάνω, τι κάνουν. Ακούσατε καμιά μεγάλη απορία μέχρι στιγμή. Πολύ σωστό. Ακούσατε τι είπε εδώ ο φίλος ο κύριος Ατάση. Δεν μου τι είναι εκείνος ο κύριος. Α, σας πω. Σύρος. Σύρος είναι και λέει δεν θέλουν να ρίξουν τον Άσαντ. Μα αφού λέμε είναι εναντίον. Επειδή δεν το είδα. Λένε ότι είναι εναντίον. Θέλουν να πουλούν. Τα συμφέρον έχουμε πίσω δεν θέλουν προς το παρόν. Προς το παρόν. Μπορούμε να ρωτήσουμε απλά ρωτήσει για κυρία Κροατή. Να τους πει εκείνους ουλούς και ύστερα να τους... Να στείλουν και γίνον κάτω. Ευχαριστούμε κυρία Βιολάρη μου, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε... Να ακούσουμε και τον κύριο Λαμπριανίδη. Κύριε Λαμπριανίδη. Μας ακούει ο κύριος Λαμπριανίδης. Μαρίνο Γιαννάκη δεν μας ακούει. Εντάξει, απολογούμαστε. Θα τον ξαναπάρουμε να μας ξαναπάρει. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, να ακούσουμε έτσι λίγο και τους φίλους εδώ.
και να πάρουμε την απάντησή σας σχετικά με το Ισραήλ, κύριε Ντζαρά. Αλλά επίσης θέλω να ξέρω και πώς μας αγγίζει όλο αυτό ως Κύπρος, όχι από πλευράς προσφύγων. Αυτό είναι άλλη σελίδα. Από πλευράς δυναμικής όλων αυτών των συμφερόντων, εμένα με τρομοκρατεί, κύριε Ντζαρά. Φανερώνει κάτι στην περιοχή. Η Συρία από την Κύπρο είναι μια ανάσα. Μπορούμε να δούμε και το χάρτη, αν θέλετε, με τους με τα κύματα προσφύγων και προς τα που πάνε. Και μήπως θα έρθει και η δική μας η ώρα, κύριε Ντζαρά, αφού έχουμε τόσο αναβρασμό με τα πετρέλα και με το αέριο. Δηλαδή, είναι να διαρωτάτε κανείς, να ακούσω πρώτα τους ανθρώπους εδώ και έρχομαι κοντά σας. Παρακαλώ, αν θέλετε οτιδήποτε να πείτε, από όσα λέχθηκα. Πιστεύω ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν να ρίξουν τον Ασάντ για κάθε χώρα που θέλει τα συμφέροντα. Και ο Συριακό λαό τώρα από όλες τις πλευρές σκοτώνονται. Πιστεύω πρέπει να γίνει μια λύση οι μεγάλες δυνάμεις να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν πολιτική λύση. Να διασταυρώσουν τα συμφέροντα. Λοιπόν, έχουμε μια τηλεφωνική από τον Δήμαρχο, από τον νησί Κός, που έχει, από τη Χίος, συγγνώμη, Χίος, που έχει δεχθεί ένα μεγάλο κύμα προσφύγων από τη Συρία. Να διακόψουμε λίγο μεταξύ μας, να του δώσουμε το λόγο του ανθρώπου. Είναι ο Δήμαρχος της Χίου, ο κύριος Μανώλης Βουρνούς. Λοιπόν, κύριε Βουρνού, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ ως άνθρωπο προς άνθρωπο, ως Κύπρος απέναντι στη Χίο, για όλη αυτή την ανθρωπιά που έχετε επιδείξει απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Νομίζω ότι αυτή την ανθρωπιά, κυρία Μιχαηλίδου, θα την έδειχναν όλοι οι Έλληνες, οπουδήποτε και αν βρίσκονταν. Είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει, πιστεύω, σαν λαό, και δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι διαφορετικό, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πηγαίο σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, μέσα από την κοινωνία. Είδαμε και γροθοκοπήματα, είδαμε και άλλες. Είναι πολύ λογικό να συμβαίνουν, διότι δημιουργούνται εντάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει. Αλλά η γενική διάθεση, και τουλάχιστον αυτό το οποίο βλέπουμε στοιχείο, είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι βοηθάνε πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους, καλύπτοντας έτσι τις ανεπάρκειες του ελληνικού κράτους και των μηχανισμών, είτε του Δήμου είτε των υπολείπων που υπάρχουν. Πρέπει να σας πω, η Χίος είναι η δεύτερη σε αριθμό ροών στο Αιγαίο. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ καλή αντιμετώπιση από τους άνδρες ελληνικής αστυνομίας και το λιμενικό σώμα, και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, η οποία καλύπτει, όπως είπατε, τις ανεπάρκειες. Περιμένουμε, βέβαια, σε κάποια στιγμή να υπάρχει μια κεντρική καθοδήγηση σε ζητήματα πολιτικής και τρόπου διαχείρισης από το κράτος. Και ελπίζουμε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει σε κάποια στιγμή. Ως τότε όμως, κάτι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα. Πείτε μας τι κάνετε, δηλαδή το φαγητό, απλά πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες, έτσι. Δύο βασικές φάσεις στις οποίες περνάει κανείς. Η πρώτη είναι όταν φτάνουν εδώ πέρα, οι οποίοι πηγαίνουν στο Μερσινίδη, είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχει ένα στοιχειώδες κέντρο, πολύ ανεπαρκές και πολύ μικρό για τον αριθμό των ατόμων που φτάνουν. Έχουμε στήσει δίπλα σε αυτό ένα καταβλισμό που δεν είναι επαρκής ούτε σε αριθμούς, αλλά αυτό μπορούσαμε να κάνουμε μέχρι στιγμής. Εκεί πέρα καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία και συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι με τα χαρτιά τους για να πάρουν πλοίο να φύγουν. Αρκετοί από αυτούς τις τελευταίες εβδομάδες, επειδή υπάρχει μετά το 15 Αύγουστο, υπήρχε ανεπάρκεια εισιτηρίων, διότι, ξέρετε, είναι οι παραθεριστές οι οποίοι φεύγουν από τα νησιά, και επίσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αφήξεων. Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, και έτσι αρκετοί πρόσφυγες μένουν για τουλάχιστον 2-3 ημέρες πάνω στο νησί. Πού μένουνε? Αρκετοί από αυτούς βρίσκουν μόνοι τους με δικά τους μέσα και μένουν σε πανσιόν, σε τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που δεν μπορούν ή δεν αρκούν πλέον τα δωμάτια,
Και γι' αυτό τον λόγο έχει αναπτυχθεί ένα είδος, ένας άτυπος καταβλισμός στο κεντρικό, στο δημοτικό κήπο της Χίου μέσα. Διότι αφενός δεν υπάρχουν πάρα πολύ ελεύθεροι χώροι, αφετέρου εκεί πέρα υπάρχουν τουαλέτες δημόσιες οι οποίες στοιχειωδώς μπορούν να τους καλύψουν. Αφετέρου αυτοί θέλουν να βρίσκονται δίπλα στο λιμάνι. Άρα να διανοηθούμε ότι από αυτούς τους ανθρώπους λείπει το μπάνιο. Λείπει ένα ντους, ένας χώρος να φάνε, τα πρώτα, ήδη πρώτης ανάγκης για να αλλάξουν τα παιδιά τους. Όλα αυτά πώς καλύπτονται? Κοιτάξτε, δηλαδή είναι... αυτή τη στιγμή μέσα στον κήπο προσωρινά, σας λέω και πάλι, υπάρχουν κάποιες σκηνές. Μάλιστα η πατεραγωστία του ΟΗΕ μας διέθεσε και σκηνές που να προστατεύονται και από τη βροχή. Ντους, όπως πολλοί θα λέτε, δεν μπορούν να κάνουν αυτοί που φτάνουν μέσα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που δεν ζει, δεν είναι στον κήπο, είναι απ' έξω. Αυτό κρατάει μία-δύο ημέρες, δεν είναι για παραπάνω για τους περισσότερους από αυτούς. Φεύγουνε. Πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από αυτούς έδειξε ότι θα έμεναν περισσότερο. Δηλαδή φαίνεται ότι αρχίζουν να ξανασκέφτονται το κατά πόσον έχουν κάνει καλό στη μετακίνηση αυτή προς την Ευρώπη. Κάτι τους ελκύει, αλλά την ίδια στιγμή αρχίζουν και βλέπουν ότι η Ευρώπη δεν είναι ο έτοιμος δρόμος, ο στρωμένος, ο οποίος θα υποδεχόταν. Φεύγουν από μια δυστυχία και πάρα πολύ δύσκολη, αλλά δυστυχώς και η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γενικότερα δεν είναι τόσο εύκολος τελικά αυτός ο δρόμος. Και πού προτιμούν να πάνε από την πείρα σας, από την επαφή που είχατε μαζί? Νομίζω ότι όλοι αυτοί κατευθύνονται προς τη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή κυρίως χώρες όπως η Γερμανία. Ξέρετε, κάποιες φορές μπορεί να είναι ιδεαλιστικά τοποθετημένα μέσα στο μυαλό τους ότι αυτή είναι η χώρα. Μπορεί είναι η χώρα της Ευαγγελίας. Ναι, κάποιοι να βρουν κάπου αλλού. Δεν το ξέρω όμως αυτό. Και εδώ δύο θέματα ήθελα ακόμα να θέσω. Το ένα είναι ότι επειδή εμείς βλέπουμε αυτή την ανάγκη, γι' αυτόν τον λόγο ο Δήμος της Χίου προχωρά άμεσα στην αγορά ενός μεγάλου εργοστασίου εγκαταλειμμένου, το οποίο χρειαζόταν για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωση. Λειτουργεί ήδη κάποιες κυρίως δερματοποίησης ανακύκλωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν συνέργειες. Δεν μπορεί να πας να δημιουργήσεις τώρα μια τεράστια εγκατάσταση, να εξοδευτεί δημόσιο χρήμα σε κάτι το οποίο σε ένα χρόνο, δύο, σε κάποια στιγμή δεν θα χρειάζεται πλέον. Για αυτόν τον λόγο προχωράμε και εκεί πέρα θέλουμε τη βοήθεια του ελληνικού κράτους. Όλοι έχουν εκφραστεί πάρα πολύ θετικά, ακόμη δεν έχουμε δει τη χείρα βοηθείας. Αλλά εμείς θα προχωρήσουμε άμεσα στην αγορά μέσω δανείου ενός χώρου, 6.000 τετραγωνικά περίπου είναι αυτό, με αρκετό χώρο περιβάλλοντα γύρω-γύρω, ώστε να μπορεί αυτή η καταγραφή που τώρα γίνεται ανάμεσα σε κοντέινερ και κήπο, χωρίς να υπάρχει δυστυχώς ο χώρος για ούτε για να σταθεί κανείς, να μπορεί να γίνεται εκεί πέρα και να υπάρχει ο χώρος ώστε να αναπτυχθεί ένας καταβλισμός προσωρινός για τις μία-δύο ημέρες, που να μένουν αυτοί οι άνθρωποι με μια επάρκεια από πλευράς μέσων, όπως είπατε, ντους, τουαλέτες, καθαριότητα, να είναι σε κάποιο πολύ καλύτερο βαθμό. Σε αυτό περιμένουμε βοήθεια. Μάλιστα. Και προχωράμε μπροστά παίρνοντας ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω και να περιμένουμε και να στρέχουμε εμείς πίσω από τις εξελίξεις. Εμείς θέλουμε να τις οδηγούμε εμείς και να τις οδηγούμε με τέτοιο τρόπο να είναι όχι μόνο τώρα εποφελία των προσφύγων, αλλά και στο τέλος να έχει μείνει μια καλή εμπειρία για τη Χίο. Θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό από το φαγητό και από ρουχισμό, κύριε Βουρνούς, από φαγητό και ρουχισμό. Κοιτάξτε, από φαγητό όσο μέχρι να πάρουν τα χαρτιά τους προμηθεύει η ελληνική αστυνομία μέσω μιας διαχείρισης που κάνει με catering. Στη συνέχεια οι περισσότεροι τρώνε είτε έξω, είτε υπάρχει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μοίραζε για κάποιες περιόδους φαγητό. Δυστυχώς όμως, ξέρετε, δεν έχει κονδύλια ούτε η περιφέρεια ούτε ο Δήμος για αυτόν τον λόγο. Πάμε και στραγγίζουμε εντός αγωγικών από άλλα πράγματα προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκεί. Μπράβο. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε ούτε τη δικαιοδοσία, ξέρετε, να βοηθήσουμε. Έτσι. Το κάνατε από και υπάρχει επίσης και μια κοινωνική κουζίνα από εθελοντές που οργανώνεται και μαγειρεύουν κάποιες φορές για αυτούς που πλέον πιο πολύ από όλους έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι Ευρώπη. Αυτό είναι η ιδεολογικά η ιδέα, αν θέλετε, του τι θα έπρεπε να ήταν η Ευρώπη. Κύριε Βουρνούς, κύριε καλή Μιχαλίδου, συνέχεια. Νομίζω ότι για την Ευρώπη είναι κάτι πιο σπουδαίο αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί. Και δεν είναι η διαχείριση που τώρα μπορεί να είναι όχι, μιλώ για την ανθρωπιά με την οποία εσείς οι χιώτες περιβάλλετε. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Η Ευρώπη, δυστυχώς, νομίζω ότι στο ζήτημα το Συριακό έχει τηρήσει μια υποκριτική, άθελά της ενδεχομένως, συμπεριφορά. Αυτό το έχουμε επισημάνει. Μαύρο χρήμα το οποίο διακινείται μέσω με αυτά τα κυκλώματα, όταν βλέπει κανείς
800 με 1000 να φτάνουν στοιχείο και σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι στη Μυτιλίνη, η κατάσταση είναι δραματική. Φτάσαν περίπου 10.000 άνθρωποι σήμερα, έτσι, μόνο μέσα σε ένα 24ωρο. Φοβάμαι ότι το μαύρο το χρήμα το οποίο χρησιμοποιεί η Ευρώπη προκειμένου να βοηθήσει τα 420 εκατομμύρια που θα έρθουν στην Ελλάδα, μέσα στα επόμενα 5-6 χρόνια, είναι μόνο μόχλευση του διεθνούς μαύρου χρήματος. Διότι αντίστοιχο ποσό έχει διακινηθεί μόνο για το πρώτο εξάμηνο, μόνο για την Ελλάδα από τη διακίνηση αυτών των ανθρώπων. Και δεν μπορεί η Ευρώπη να θέτει τις ανθρωπιστικές της έτσι προθέσεις και τα χρήματα που θέλει προς αλληλεγγύη προς τον Συριακό λαό, βάζοντας ως φίλτρο ενδιάμεσο και απαραίτητη προϋπόθεση το να έχει περάσει κανείς από τα μαύρα διεθνή κυκλώματα. Και υπάρχει ένα τρίτο χειρότερο. Όλα αυτά τα χρήματα που μαζεύονται από τα μαύρα διεθνή κυκλώματα, πού θα πάνε? Φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να πάνε σε επενδύσεις στην κανονική αγορά. Θα πάνε σε επενδύσεις στη μαύρη αγορά. Ένα μαγαζί που άρχισε να δουλεύει, τα πρώτα χρήματα θα τα ρίξει για να αυξήσει το τζίρο του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, επειδή φτάνω στο τέλος. Είναι πολλά που έχουμε να πούμε, ίσως να έχουμε πάλι την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε, γιατί ακούω έναν άνθρωπο που έχει και άποψη και γνώση και παρίσταται σε αυτό που είναι το μεγαλύτερο έργο σήμερα να κάνει κανείς. Καλή συνέχεια, στοιχείο, καλή συνέχεια σε όλα μας τα νησιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Ντζάρα, έχω δύο τηλεφωνικές, θα τις πάρω πολύ πολύ έτσι. Αλλά πείτε μου εσείς αυτό. Απλά ήθελα να πω ότι διακόψαμε τους καλεσμένους σας. Όχι, ναι, είχαμε την Χ όμως που δεν μπορούσαμε να τη χάσουμε. Ναι, όχι, εννοώ για να μην επιτρέψετε. Όχι, μία ερώτηση να την καλύψουμε γρήγορα, στα γρήγορα για το Ισραήλ και θα πάω πίσω στους φίλτρους φιλοξενούμενους. Ναι, απλά τα πράγματα. Τελευταίως, όπως γνωρίζουμε, η Ρωσία ξεκίνησε να μετακινεί οπλισμών και στρατεύματα στη Συρία. Προσπαθεί να λάβει τον έλεγχο των πραγμάτων επί του εδάφους. Και σαφώς το Ισραήλ, βρισκόμενο σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς η Συρία, το καθεστώς Άσαντ, ανήκει σε έναν άξονα ο οποίος είναι εχθρικά διακείμενος στο Ισραήλ, που είναι το Ιράν, όπως είπα πριν, η Συρία, η Χαμάς, η Χεσμπολά, ανησυχεί για το ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας στην περιοχή, ποια είναι η στήριξη που θα δώσει, πού θα πάνε αυτά τα όπλα, ποιος θα υποστηριχθεί, τι σκοπούς έχει. Και γι' αυτόν έσπευσαν και στην Ρωσία για να δει ακριβώς τους σκοπούς του Πούτιν και κατά πόσον απειλείται ο ίδιος ο Νετανιάχου και το Ισραήλ από αυτήν την κατάσταση. Και ακούσαμε χθες, ότι ζήτησε ο Νετανιάχου από την Πούτιν ότι φοβούνται, όχι, δεν θέλουν να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ τα ισραηλικά αεροσκάφη μαζί με τα ρώσικα, και για μην πέφτουν αυτά τα όπλα στα χέρια τους τζιχαδιστές. Και αυτό ο λόγος που ακούσαμε για χρόνια, ότι που σταματούσαν να μας στηρίξουν με τα όπλα, ότι φοβούμαστε για μην πάνε αυτά τα όπλα στα χέρια τους τζιχαδιστές. Να ακούσω και τον κύριο Μυρό. Τότε οι τζιχαδιστές γίνηκαν οι πιο δυνατοί και το Συριακό ελεύθερο στρατό είναι το πιο αδύνατο. Παρακαλώ, κύριε Μυρό, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Πρώτα, εντάξει, μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλα τα χώρα που φιλεξίνουν Σύριοι πρόσφυγες. Αλλά πάνω αυτά πρέπει να πούμε κάτι πράγματα. Είναι οι Σύριοι φιλεξίνουν πριν Αρμένες, Ελλήνες, έχουμε 4 χώρια Ελλήνες στην Συρία, φιλεξαν το Παλαιστίνι, το Λιβανέζι, το Ιρακινί, μπράβο. Ναι. Πρέπει να πούμε και αυτά για να ξέρει τον κόσμο. Πρώτα, δεύτερο, να απαντήσω για κυρία Κυρουατή, γίνεται όλα τα χώρα Αμερική, όλα τα δύναμη και χώρες Αραβική κόλπο και Ευρώπη δεν μπορούν να ρίξουν το Άσαντ 4 χρόνια. Μπορούν σίγουρα. 3 μήνες είχαμε μαζί με Κζάφη και Σαντάμ. Δεν συμφέρονται να ρίξουν το Άσαντ. Πρώτα. Αμερική ήταν συμφέρονται Αμερική μόνο να περάσει τη συμφωνία μαζί με Ιράν. Και πέρασε τη συμφωνία. Τώρα είναι ευχαριστημένη Αμερική που επέμβασε Ρώση στην Συρία. Γιατί σίγουρα να γίνει πόλεμο με τζιχαντιστές και να γίνει σαν Αφγανιστάν. Πρώτα. Δεύτερη, Ρωσία θέλει ένα βάση στο Μεσαίο. Πρώτα. Δεύτερο, να κάνει έλεγχο για πέρασμα εγώ φυσικό αέριο. Μπαστά Ευρώπη.
μπορούμε. Με καίει λίγο χρόνο. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε πολλά να πείτε. Να μην επαναλαμβάνουμε μόνο αυτά που έχουν ήδη λεχθεί. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε, διότι λέμε τα ίδια περίπου. Είναι κάτι άλλο που δεν λέχθηκε και θέλετε να προσθέσετε? Υπάρχει συμφωνία Γενέβη. Αλλά αυτή η συμφωνία πρέπει μεγάλη δύναμη να κάνουμε προσπάθεια για να γίνει αυτή τη συμφωνία πραγματική. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω στην κύριο Λαμπριανίδη που περιμένει ώρα. Παρακαλώ, κύριε Λαμπριανίδη. Κύριε Λαμπριανίδη. Ναι, γεια σας. Η ερώτησή σας γρήγορα, κύριε Λαμπριανίδη, μου είμαστε απάνω στο τέλος. Θα προσπαθήσω. Ναι. Απλώς ήθελα να αναφέρω ότι θα φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Θα τους δώσουμε ό,τι βοήθεια μπορούμε. Αλλά αλίμονό μας, εάν επιτρέψουμε να μείνουν έστω και λίγες χιλιάδες εδώ, ο τόπος μας είναι τόσο μικρός, δεν αντέχει να υιοθετήσει ακόμα περισσότερους. Αυτούς πρέπει να, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, να τους βοηθήσουμε και να τους στείλουμε στις χώρες οι οποίες βομβάρδισαν τη χώρα τους. Απόψη σας τώρα, ακούμε όλες τις απόψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τρέξω λίγο τον κύριο Παπαδάκη να ακούσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Λαμπριανίδη. Συγχωρέστε με. Κύριε Παπαδάκη, πολύ σύντομα. Ναι. Οφείλω να σας πω κάτι. Σαν Έλληνας γεννημένος στο Λίβανο και όπου έζησα στο Λίβανο και έζησα το πόλεμο του Λιβάνου, έχω μια μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό που συζητάτε. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει ένα πράγμα, πως οι Σύροι είναι άνθρωποι, γιατί έχω δουλέψει με τους Σύρους 25 χρόνια, έχουν πολύ τέχνη στα χέρια τους, μπορούν από καλή έννοια τη τεχνική πλευρά να την εκμεταλλευτούν οι Ευρωπαίοι για να βάλουν τους ανθρώπους όχι σε κλώδες, σε κανονική κατεύθυνση για εργασία. Πολύ ωραίο αυτό το στοιχείο που μας προσφέρετε στην εκπομπή, κύριε Παπαδάκη. Διότι μιλάμε, είναι αξιοπρεπείς, έχουν ιστορία, εργατικότητα. Εγώ δούλεψα μαζί τους και ξέρω, αν τους αφήσεις να κάτσουν οι Σύροι, είναι πιο επικίνδυνη η κατάστασή τους παρά να τους βάλεις άμεσα. Όταν τους βάζεις να περιμένουν τα χαρτιά τους και όλα αυτά, θα χάσουμε όχι εκατομμύρια, πολλά πράγματα. Και οφείλω την επόμενη φορά που έλεγε, γιατί δυστυχώς ήμουν σε ένα μάθημα και τώρα το είδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα διακόψουμε γιατί βιαζόμαστε να μας δώσετε το χρόνο. Λοιπόν, κύριε Τζουάρα, καταληκτικά πια, δεν είπαμε καθόλου για τους κινδύνους που ελοχεύουν εδώ στον τόπο μας. Ναι. Μέσα από όλη αυτή την πειρακτωμένη πια εστία τη Συρία. Κοιτάξτε, οι κίνδυνοι για τον τόπο μας δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλοι. Άμεση. Ούτε μεγάλοι, ούτε άμεσοι. Mm-hmm. Σίγουρα πάντα ελοχεύουν, σίγουρα υπάρχουν, λόγω και της κατάστασης που υπάρχουν στα κατεχόμενα. Ωστόσο, θεωρώ ότι... και το έχουμε δει ότι πολλοί δεν μας επέλεξαν. Όσοι πρόσφυγες επέλεξαν την Ελλάδα ή άλλες χώρες, ένας από τους λόγους είναι ότι δεν είμαστε μέρη στη ζώνη Schengen και δεν είναι εύκολο από εδώ να πάνε κάπου αλλού, είναι πιο εύκολο από άλλες χώρες. Επίσης, είναι γνωστό πλέον. Εγώ δεν μιλάω για αυτό τον κίνδυνο. Μακάρι να μπορούσαμε να προσφέρουμε φιλοξενία. Μιλάω για τον κίνδυνο πολέμου και ψιφερόντων. Κίνδυνος πολέμου δεν υπάρχει. Μάλλον αυτό που συμβαίνει είναι ότι η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να πιέσει για την επίλυση του Κυπριακού αυτή τη στιγμή, διότι η κατάσταση στην Κύπρο δεν βολεύει καμία μεγάλη δύναμη, κυρίως τις δυτικές δυνάμεις. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να επιλύσουν τον Κυπριακό, ούτως ώστε να βγει έναν αγκάθι από τη σκακέρα της περιοχής, ούτως ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες ενεργειακές και άλλος πώς. Και για παράδειγμα, αν φανταστείτε ότι αν λυθεί το Κυπριακό, η γραμμή που μοιράζει την Κύπρο αυτή τη στιγμή μοιράζει και την Ανατολική Μεσόγειο. Αν αυτή η γραμμή αρθεί, τότε άρεται και για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Τότε θα είναι δυνατές συνεργασίες μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Τουρκίας, μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ, μεταξύ αλλάζει όλων αυτών. Αν γίνει λύση, αλλάζει το τοπίο και περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά τη Συρία, αυτή η αλλαγή θα έφερνε στους Αμερικάνους, θα προσέδιδε στην ισχύ τους. Διότι ακριβώς θα ήταν μια φιλοδυτική λύση, θα είχαν μέρισμα στα συμφέροντα, ήδη έχουν μέρισμα στα συμφέροντα αποχρεών από τα φυσικά αέρια στην Κύπρο, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο και ούτω καθεξής. Και θα ήταν και ένας τρόπος για να μπορέσουν να ελέγξουν καλύτερα και το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα.
Θα μας δώσετε την ευκαιρία να το συνεχίσουμε μια άλλη φορά, γιατί έχει μεγάλη αξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Ευχόμαστε τα καλύτερα στους Σύρους και το εννοούμε εδώ στον τόπο μας, αλλά προπαντός εκεί που υπάρχει τόσος πόνος αυτή τη στιγμή. Καλή συνέχεια σε εσάς και εμείς ευχαριστούμε. Φίλους τηλεθεατές, εμείς αύριο την ίδια ώρα.